Θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο σήμερα, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Ευρωμεσογειακή Ασφάλεια και Συνεργασία. Είναι ο αντιστράτηγος ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, διότι αρχίσαν πάλι οι αγκαλίτσες στα φυλάκια και μετά από αυτά ο Μευλούτ που πήγε, ο Μευλούτ έτσι δεν το λέμε, ο φίλος ο Μευλούτ που πήγε εκεί ο Αντωνάκης ο Μπλίνκεν, έπρεπε κάτι να επιδείξει, διότι ο Μπλίνκεν πήγε για να δει τον ίδιο και τώρα βλέπει και τον Ερντογάν με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που λένε, ατζέντα. Βάλτε τη Σουηδία και τη Φιλανδία ταυτοχρόνως στο ΝΑΤΟ. Κόφτε το πολύ μπύρι μπύρι με τη Ρωσία και ξαναελάτε στο Μαντρί. Ως εκ τούτου ο Τσαβούσογλου σου λέει εντάξει εσύ θα τα πεις, α βάλουμε και εμείς τα δικά μας. Έλα σου όμως που του ξέφυγε και το τι συζητιόταν στο Βερολίνο μεταξύ Καλίν και Μπούρα. Και τα ελληνικά μέσα αμέσως χθες θετική ατζέντα, αποκλιμάκωση το ένα και τ' άλλο και το περάσαν και έτσι απλά τους 6 όρους που έθετε η τουρκική πλευρά, από τους οποίους μάθαμε τους 3. Τους άλλους 3 εγώ έκανα μια εικασία και όχι τόσο εικασία. Μάθαμε τους 3. Μα 6 όμως λέτε όλοι ότι είναι παιδιά οι προτάσεις. Δεν είναι μόνο η συνέχεια των διερευνητικών, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι συναντήσεις στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είπα εγώ ότι οι άλλοι 3 μπορεί να είναι η αποστρατηρικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων σε ένα ορίζοντα πενταετίας. Η έναρξη κοινών ερευνών για τον εντοπισμό και συνεκμετάλλευση υδρογων ανθράκων στο Αιγαίο και η αναγνώριση πακέτου δικαιωμάτων στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και των Δωδεκανήσων. Δεν μπορεί να είναι οι άλλοι 3. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και την προηγουμένη κουβέντα την οποία είχατε με τους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας. Mm-hmm. Για πείτε εδώ μου τώρα όμως. Ναι, έχουμε ναι. Κάτι άλλο. Μιλήσατε προηγουμένως. Εγώ ήθελα να σας πω το εξής. Ότι του ξέφυγε. Τελικά ο Τσαβούσογλου όπως μας έχει δείξει ή γενικά οι Τούρκοι επίσημοι όσο και να τους υποβαθμίζουν κάποια μουμουές στην Ελλάδα ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν γιατί υπάρχει μια στρατηγική και εξυπηρετούν αυτή τη στρατηγική. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι του ξέφυγε, εντάξει, μπορεί να τον αποκάλεσα μαρτυριάρη όπως μαρτυριάρης ήτανε όταν 15 ημέρες μετά τη συνάντηση της κυρίας Σουρανή και του κυρίου Καλίν στο Βερολίνο μαζί με τον διπλωματικό σύμβουλο της κυρίας Μέρκελ τότε αποκάλυψε το τι έγινε. Θέλω να σας πω ότι έρχεται η αποκάλυψη, ήρθε μάλλον μία μέρα ή αν θέλετε κάποιες ώρες προτού αφηχθεί ο Μπλίνκεν, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στην Άγκυρα. Mm-hmm. Και για ποιο λόγο? Για να επιδείξει ότι εμείς συζητάμε, δεν είμαστε εναντίον του διαλόγου, ήδη συναντηθήκαμε, ήδη τα είπαμε και ίσως έχουμε συμφωνήσει σε κάποια. Όπως είπατε είναι το ερώτημα, οι υπόλοιπες 3 προτάσεις ποιες είναι. Βέβαια αυτές οι 3 προτάσεις είναι γνωστές, δηλαδή αποκάλυψε εντός εισαγωγικών τις 3 τις οποίες αυτές υπάρχουν πάντα και τις είχε πει από το Σεπτέμβριο του 20 ο Καλίν. Δηλαδή ΜΟΕ, πολιτικές διαβουλεύσεις και διερευνητικές. Εκεί είμαστε τώρα, μια καλή συμπεριφορά της Τουρκίας η οποία δεν μας εκπλήσει τι κάνει, εργαλειοποιεί και τη βιβλική καταστροφή η οποία ταλαιπωρεί τη χώρα και έχει... μπορώ να πω βυθίσει στον όλεθρο εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Το εργαλειοποιεί όπως σωστά είπατε ένα 24ωρο. Όμως κύριε Λουκόπουλε δεν μπορώ να αφήνω εγώ τουλάχιστον ασχολιέστο το γεγονός ότι παρατίθεται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης οι 6 όροι της τουρκικής πλευράς και απαριθμούνται οι 3. Ένας δεν βρέθηκε να ρωτήσει που είναι οι άλλοι 3. Βεβαίως και δεν βρέθηκε και γιατί δεν βρέθηκε είναι απορίας άξιων. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε τι είναι αυτοί οι 3 και αν στις διερευνητικές μέσα θα προσθεθούν και άλλα θέματα πλην της οριοθέτησης της υπαλλοκρηπίδος ΑΟΣ για την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών όπως το αναφέρει στην οικία ιστοσελίδα ή όπως ευρύτερα λέγεται και από το γραφείο του Πρωθυπουργού ή κάποιοι άλλοι κύριοι και κυρίες
για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, οι οποίες θαλάσσιες ζώνες συμπεριλαμβάνουν πολλά περισσότερα από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος Παύλα ΑΟΣ. Κύριε Λουκόπουλε, δηλαδή και την Αιγαλίτιδα ζώνη. Κύριε Λουκόπουλε, θα σας πει κάποιος, έστω και υπό αυτή την αρνητική συγκυρία εκατομμυρίων ανθρώπων αστέγων, χιλιάδων νεκρών, δεκάδων χιλιάδων τραυματιών και χιλιάδων αγνοουμένων, το γεγονός ότι έχει έστω και λεκτικά μια μεταστροφή η Τουρκία, είναι κακό να το δει η Ελλάδα? Δηλαδή εμείς πρέπει να είμαστε, να το πω έτσι, που δεν είμαστε, αλλά ας το πούμε σχηματικά, με το χέρι στο θικάρι? Εγώ θα απαντήσω δια του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε οι στρατηγικές μιας χώρας δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Το είπε στο Μόναχο. Ναι, το είπε, αλλά μετά στην εσωτερική ατζέντα ξεχάστηκε αυτό. Δεν λέω τι πιστεύει, ούτε ξέρω τι πιστεύει, να σας πω την αλήθεια. Εγώ διερμηνεύω αυτή τη στιγμή τη δήλωση. Άρα λοιπόν λέω ότι η στρατηγική, η αναθεωρητική ή η στρατηγική κουλτούρα η οποία υπάρχει στην Τουρκία και έχει εμποτίσει, όπως σας το λέω, έχει εμποτίσει λαό και πολιτική ελίτ, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό είναι. Όταν όλοι νιώθουν ότι επιτέλους έχει έρθει η ώρα μίας δύναμης, δεν είναι μεγάλη δύναμη, αλλά πάση περιπτώσει μίας περιφερειακής δύναμης να αποκαταστήσει, το λέω συχνά αυτό, το γεωγραφικό και ιστορικό λάθος κατά τον Νταβούτογλου που έχει συμβεί στο Αιγαίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει ή όχι. Το ότι μπορεί να έχει κάποια ηρεμία ή το οποίο να έχουν μειωθεί κάποιες δραστηριότητες στον εναέριο χώρο ή στη θάλασσα, δεν σημαίνει ότι αλλάζει στρατηγική. Αυτή τη στιγμή ως πακέτο η Τουρκία θέλει να γίνει, λυπάμαι που το λέω, γιατί εργαλειοποιεί πάνω στον θάνατο και στην καταστροφή. Αλλά αυτή είναι η Τουρκία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η Τουρκία. Θέλει αυτή τη στιγμή να αποκομίσει κέρδη. Ένα από το κέρδος είναι να περιορίσει την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι έρχεται, τι δεν έρχεται, τι μιλάμε, ακόμα και για συνεκμεταλλεύσεις ή αργότερα, πολύ, πολύ συχνά, το υποστηρίζω αυτό, ότι θα αντιμετωπίσουμε και θα ακούμε τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και θα πρέπει να το δούμε, κύριε Σαχίδη. Που σημαίνει μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος, ενεργεία αποστρατιωτικοποίηση στην ουσία. Τα κρίσιμα στοιχεία. Ή έστω μερική. Θα ακούτε κάποια στιγμή αυτό. Λέγονται στη διεθνή γλώσσα, στα αγγλικά, σε κυβερνητικό σέντρο. Θα ακούτε πολλές φορές από εδώ και πέρα οι ανησυχίες ασφαλείας. Είτε πρόκειται για το ΠΚΚ, είτε πρόκειται για τη Συρία, είτε πρόκειται ακόμα για αυτό το οποίο η Τουρκία υποστηρίζει, ότι κακώς η Ελλάδα έχει στρατικοποιήσει τα νησιά. Εκεί είναι η πραγματικότητα και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το αναφέρατε και εσείς, το αναφέρουν και πολλοί. Την Παρασκευή η κυρία Μπακογιάννη είπε μερικά πράγματα. Είπε για παράδειγμα ότι δεν είναι ταμπού για την ίδια η συνεκμετάλλευση, παρότι δεν είναι της παρούσης. Είπε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική του Ελσίνκη, δηλαδή της προσπάθειας ρημούλκησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια προσπάθεια όμως που μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχει απομονώσει το Κυπριακό και την Κύπρο. Και είπε επίσης ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα γίνει ένα συνέδριο όλων των χωρών της Μεσογείου πάνω στα κρίσιμα ζητήματα διευθέτησης ενεργειακών πόρων και ζωνών. Αν θυμάμαι καλά, αυτή την άποψη την είχε εκφράσει η τουρκική πλευρά για ένα συνέδριο στη Μεσόγειο. Να ξεκινήσουμε από το τέλος και θα πω στην αρχή, θα φτάσω στην αρχική ή μάλλον στην είσοδο της κυρίας Μπακογιάννη σε αυτή την ερώτηση ή σε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα είχε τεθεί ναι μεν από την Τουρκία, είχε γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η πρόταση, δεν είχε αποκλειστεί από την Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα, χωρίς οριοθετήσεις, κύριε Σαχίνη, χωρίς οριοθετήσεις, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Για να ξέρουμε τι είναι. Μα δεν είναι της παρούσης, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι της παρούσης. Ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε: δεν είναι της παρούσης. Ούτε τα 12 ναυτικά μίλια, ούτε οι οριοθετήσεις. Ναι. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι, επειδή μιλάμε ξανά για Ελσίνκια κτλ., είναι μια τελείως διαφορετική εποχή. Πότε θα το καταλάβουμε ή πότε οι ίδιοι
οι οποίοι υποστηρίζουν, θα το πω έτσι σκοπτικά, τα Ελσίνκια, τα οποία ναι μεν απέδωσαν κάτι, αλλά μιλήσανε, εάν θα δούμε και την ορολογία η οποία χρησιμοποιείται, μιλάμε για μεθοριακές διαφορές, μιλάμε για διαφορές και άλλα συναφή θέματα. Εκεί η Ελλάδα του κυρίου Σιμίτη δέχθηκε, ναι μεν προχώρησε κάπως, αλλά σταμάτησε στο τοίχο. Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή διακατέχεται και διαπνέεται από ένα πνεύμα ευρωασιατισμού. Δηλαδή που την ενδιαφέρει να είναι και στις δύο βάρκες. Τώρα το να μπει όπως ήθελε το 2001, 2, 3, 4 και τα 2-3 πρώτα χρόνια, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε αυτή την πορεία ή τις πρακτικές για να ξεδοντιάσει το αντίπαλο κεμαλικό κατεστημένο. Τώρα δεν του χρειάζεται. Γιατί επιμένουν? Είναι νεκρό το Ελσίνκι και είναι νεκρές όλες αυτές οι βάσεις οι οποίοι αναφέρουν οι Ελσίνκιολόγοι. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τα 12, πότε είναι ή πότε δεν είναι, βεβαίως, εγώ, εσείς, η κυρία Μπακογιάννη, η οποία όμως η κυρία Μπακογιάννη είναι βουλευτής του κυβερνούντος κόμματος και είναι και αδερφή του Πρωθυπουργού. Όταν αναφέρει κάποια τέτοια θέματα, πρέπει να τα παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Το πότε είναι, αν είναι πρόωρο ή όχι, αν πάει στο μέλλον, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η εκτελεστική εξουσία και είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και αδερφός της. Μην προκαταβάλουμε τώρα. Ίσως ήθελε να προκαταβάλει αυτό ή ίσως, πολύ σωστά επειδή άκουσα και προηγουμένως, να δημιουργείται πνεύμα εν όψη των σημερινών επαφών του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν, με τον Έλληνα ομολογό του και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάντως, όταν εμείς στη χώρα ανοίγουμε κουβέντα περί συνεκμετάλλευσης, ενδεχομένως, λέει ο κύριε Λουκόπουλε, έχουμε άλλα κατά νου. Διότι η συνεκμετάλλευση αλλά Τούρκα και αλλά Αμέρικα, οφείλω να πω, μπαίνει στον πυρήνα της συνδιαχείρισης. Δεν είναι βρήκαμε ένα κοίτασμα πάνω στο όριο της ΑΟΣ, που δεν την έχουμε οριοθετήσει, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οπότε να το εκμεταλλευτούμε από κοινού. Αυτοί εννοούν, αυτό έχω καταλάβει εγώ τόσα χρόνια, ότι σε όλες τις κρίσιμες περιοχές, εμείς έχουμε και την τεχνογνωσία, έχουμε και τα τρυπάνια, σου λέει η Τουρκία, να έρθουμε να το συνδιαχειριστούμε. Αυτό εννοούν αυτοί στην εκμετάλλευση. Ακριβώς αυτό εννοούν. Και εννοούν ίσως να γίνει και μία μεικτή εταιρεία, αλλά με τι ποσοστά θα γίνει αυτή, μεικτή εταιρεία η οποία θα εκμεταλλεύεται από κοινού τον υποτιθέμενο πραγματικό ορυκτό πλούτο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι ξεκάθαρα τα θέματα. Είναι άλλο η συνεκμετάλλευση, άλλο η συνδιαχείριση και άλλο η συνεργασία. Αυτό έχει επιτευχθεί είτε στο ΖΟΥΡ, είτε επιτευχθεί με τους Ισραηλινούς και την Κύπρο και πάει λέγοντας. Και όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι ο ένας μπορεί να παίρνει του άλλου, συζητιέται. Όμως θα πρέπει, ξαναλέω, η βασική προϋπόθεση να είναι να έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση. Και η οριοθέτηση βάσει των κανόνων των οποίων, οι οποίοι υπάρχουν, έστω και αν ληφθεί υπόψη κάποια νομολογία. Προσέξτε, σας λέω, δεν θέλω να πω τώρα διεθνοδικαιϊκά μέσα στην ουσία του θέματος. Όμως με την φιλοσοφία, η οποία διέπει, με την οτροπία την οποία διέπει η Άγκυρα, δηλαδή τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά, δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό το θέμα. Ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης, υπό την έννοια αυτή, κύριε Λουκόπουλε, το απόγευμα έρχεται ο Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Νιώθετε ότι θα έρθει μεταφέροντας ένα μήνυμα, καθίστε ρε παιδιά κάτω και αφήστε τώρα τους τσαμπουκάδες, λες και εμείς κάναμε τους τσαμπουκάδες, αλλά το διαβάζω όπως το γράφει ο Βασίλης, και συνεννοηθείτε πάνω σε μείζωνα ζητήματα και θα το πάρει μετά, αν εμείς πούμε ναι, που θα υποστούμε την πίεση, για να πάει και στο Αμερικανικό Κογκρέσο να πει ότι κοίτα, πέφτουν οι τόνοι, να ξαναδούμε και F-16 ή κακώς τα συνδέομαι, λέει ο Βασίλης, και το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να είναι ζήτημα αποδοχής Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ για την Τουρκία. Να ξεκινήσω από το τέλος πάλι. Κακό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες, ότι συνεχίζεται να διασυνδέεται το θέμα των F-16 με την Τουρκία επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Πλέον το θέμα των F-16 συνδέεται με την αποδοχή ή όχι, την τελική αποδοχή
της εισόδου της Σουηδίας κυρίως, έτσι, είναι, το θέμα είναι κοινό Σουηδία-Φιλανδία, αλλά της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άρα αυτό το έχουμε. Ανέκαθεν, η αμερικανική πολιτική, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν ενδιαφέρεται και πολύ ποιος έχει δίκαιο ή ποιος έχει άδικο και σε τι ποσοστό έχει ο ένας ή ο άλλος. Βλέπουν την περιοχή, βλέπουν τον χώρο, και σε αυτό το χώρο είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Άρα λοιπόν πάντα επιμένουν στο να μην υπάρχουν εντάσεις, και πολύ λιγότερο. Εάν θα δείτε όλες τις ανακοινώσεις, είτε είναι ο Μπλίκεν υπουργός εξωτερικών, είτε ήταν ο Πομπέο, είτε ήταν οι προηγούμενοι, σε όλες τις ανακοινώσεις υπάρχει η πρώτη πρόταση, η οποία λέει σεβασμός στην κυριαρχία, αναγνωρίζει μπλα 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 μπλα, και από κάτω οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τους δύο πολύτιμους συμμάχους, ή όπως μερικές φορές βάζουν κάποιες άλλες σάλτες και χαρακτηρισμούς, να επιλύσουν τα προβλήματά τους, εντός παρενθέσεως γενικός και αρίστος, με διάλογο και διαπραγματεύσεις. Θέλω να σας πω ότι πάντα είναι, και αυτό μάλλον θα συμβεί και σήμερα, κοιτάτε να δείτε, πέρα από αυτά τα οποία λέμε ότι βρίσκονται στο καλύτερο εδώ και δεκαετίες σημείο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά θα έρθει και θα πει ναι, κάντε και λίγο σκόντο εσείς, είναι σίγουρο αυτό, για να καταλάβουμε, να βοηθήσουμε τη Τουρκία, έχει και προβλήματα σεισμούς, και κυρίως να την κάνουμε λίγο να μην είναι τόσο ανεκτή και με τους Ρώσους. Διότι θα κάνω μια παρένθεση εδώ, η κυρία Καμάλα Χάρις το Σάββατο, την Παρασκευή το βράδυ, στην διάσκεψη του Μονάχου, ναι μεν εξέφρασε ότι ενοχλείται από το ότι η Κίνα δεν ακολουθεί τις κυρώσεις, αλλά δεν είπε τίποτα για μια χώρα μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η οποία και δεν ακολουθεί τις κυρώσεις και έχει δώσει, έχει παράσχει άσυλο στους Ρώσους ολιγάρχες, και το κυριότερο είναι ότι δέχεται τακτικές ροές χρημάτων για να αντιμετωπίσει τη ρευστότητά της. Θα έρθω στο Μόναχο και με την Κίνα, αλλά απαντήστε και στο φίλο του Νικόλα που γράφει εδώ: τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το τι έχει αποφασιστεί να γίνει είναι προφανές. Η αφορμή αναζητείται από τις πολιτικές ελίτ ώστε να το σερβίρουν στο κοινό. Ας ελπίσουμε πως αυτή η αφορμή δεν θα είναι ένας πόλεμος όπου θα χαθούν και ζωές. Το ερώτημα προς τον αγαπητό κύριο Λουκόπουλο είναι απλό. Εμείς, λέει, εκείνος και οι συνάδελφοί του, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε έστω να διασφαλίσουμε πως η χώρα δεν θα παραδοθεί βορρά στις ορέξεις ντόπιων και ξένων καρχαριών? Πιστεύει πως με εκλογές και αλλαγές κυβερνήσεων θα αλλάξει η πολιτική και θα αναστραφεί κατρακύλα προς τον γκρεμό? Δεν θα εισέλθω μέσα σε καθαρό θέμα πολιτικής, διότι οι εκλογές τι κάνουν, αποτυπώνουν την θέληση της εκλογικής πλειοψηφίας να επιλέξει μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, μια συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία ή συνασπισμό πολιτικών ηγεσιών για να κυβερνήσει. Από εκεί και πέρα όμως όλα αυτά θα ήταν απαντημένα σε οποιονδήποτε, όχι μόνο στο φίλο μας, εάν υπήρχε μία στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία ακολουθείται διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις, με προσδιορισμένα τα εθνικά συμφέροντα και προσδιορισμένους τους αντικειμενικούς σκοπούς που αυτοί υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Και όχι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας να ασχολείται σήμερα με τους εξοπλισμούς, δεν είναι δουλειά του αυτή. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα με προκαλείτε, κύριε. Σας προκαλώ, γιατί έτσι, θα έπρεπε τέτοια ζητήματα που θέτεται να συζητάει έστω ένα σύμβουλο, αφού δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τέτοια ζητήματα, και όχι τι εξοπλισμούς θα πάρουμε, δεν είναι δικιά του δουλειά. Με συγχωρείτε. Βεβαίως δεν είναι δική του δουλειά. Βεβαίως και δεν είναι δική του δουλειά. Γι' αυτό υπάρχει καθηκοντολόγιο, υπάρχει επίσημα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ή έστω ποια είναι τα καθήκοντα του Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Διότι αυτή τη στιγμή ad hoc έχουμε, τώρα με πήγατε αλλού και με προκαλέσατε, έχουμε έναν επιτηρητή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θα μιλήσω και να πω γιατί να το κρύψουμε, ξέρετε, αυτό το κλισέ που λέμε, γιατί να το κρύψουμε ανάλωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει εδώ ο φίλος μου Αργύρης, να υπενθυμίσω εγώ, λέει, ακούγοντας τον εξαιρετικό κύριο Λουκόπουλο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι από τις χώρες που έχουν κυρώσει τη συνθήκη της Λοζάνης, για να μην ξεχνιόμαστε. Άλλος φίλος, ο Γιάννης, μια ερώτηση στον κύριο Λουκόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, το IQU
στο IQU, οι Ρώσοι εκτός από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατασκευάζουν και ναυτική βάση. Γιατί είναι λάθος, κύριε Λουκόπουλε, από την Ελλάδα να αναδεικνύει αυτή την προνομιακή σχέση των Τούρκων με τους Ρώσους και να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να αποχωρήσει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ? Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη να λέει προχθές ότι εμείς είμαστε γέφυρα φιλίας των λαών και όχι προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Είναι σωστό, λέει? Εντάξει, ο καθένας για ό,τι λέει κρίνεται. Δεν θέλω να μπω περαιτέρω σε αυτό. Όχι, δεν είναι σωστό, διότι τι γίνεται η Ελλάδα? Η Ελλάδα παίζει το γεωπολιτικό χαρτί. Τώρα, αν ο κύριος Οικονόμου ή οποιοδήποτε άλλος μιλούν κάθε τόσο για το γεωπολιτικό αποτύπωμα και τον πυλώνα σταθερότητας κτλ., αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Η Ελλάδα θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι αυτά τα συμφέροντά σου, κυρία Αμερική, κυρία Γερμανία, κυρία Τάδε, θα το πω έτσι όπως το είχε πει ο Κλίντον για την οικονομία, είναι η οικονομία ανοείται, είναι τα συμφέροντα ανοείται, και καταλαβαίνετε πως το λέω, και αυτή τη στιγμή λυπάμαι, διότι εξανέστημε όλα αυτά τα οποία ακούω το τελευταίο πενθήμερο, τη τελευταία εβδομάδα, με όλα αυτά τα οποία λέγονται. Είναι τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα συγκλίνονται, και γι' αυτό η Γαλλία, η Α, η Β χώρα έρχεται και στέκεται δίπλα μας, διότι καταλαβαίνει ότι δια της Ελλάδος τα συμφέροντά τους υποστηρίζονται καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και η Αμερική. Αν η Ελλάδα θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι προκεχωρημένο ή δεν πρέπει να είναι, αυτό βέβαια ξαναλέω δεν έχει πει κανείς κυβερνητικός, μάλλον εκπρόσωπος κυβερνήσεως, της κυβερνήσεως, της εκτελεστικής εξουσίας. Ένας βουλευτής είναι νομοθέτης. Είναι στην νομοθετική. Ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή αυτό. Δεν μπορεί παρά να είναι και επιβάλλεται να είναι για να έχει όλα τα ωφέλη που πρέπει να έχει από αυτήν την θέση του προκεχωρημένου, αφού χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, φυλακίου. Θα το έλεγα εγώ, όπως το λέμε, χώρα πρώτης γραμμής. Και η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης γραμμής. Τώρα, σε ό,τι αφορά για να φύγει η Ελλάδα, πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Και πού όμως γίνεται, είτε με δημόσια διπλωματία, αλλά φοβόμαστε ακόμα να καταγγείλουμε, είτε με δημόσια διπλωματία, είτε κυρίως με εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας. Και πού? Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε, σε διεθνές επίπεδο, τι επιρροή υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει καμία συντονισμένη κίνηση. Αυτό το οποίο κάνω εγώ, εσείς ή κάποιοι άλλοι φίλοι, ή σε διεθνές επίπεδο, όπου βρίσκονται, στη Σουηδία, στην Γερμανία κτλ., καταλαβαίνετε πόσο πολύ πιο αποτελεσματικό θα ήταν εάν υπήρχε ένα συντονισμένος μηχανισμός και μια συντονισμένη εκστρατεία. Θέλω να κλείσουμε, επειδή το είπατε, για τη διάσκεψη του Μονάχου, όπου εγώ οφείλω να πω, κύριε Λουκόπουλε, ότι από εξοπλισμούς καλά πήγαν εκεί στις συζητήσεις, κουβέντες για διαδικασίες ειρήνης, ανακοχής και έτσι δεν ακούω, πουθενά δεν ακούω, και η μόνη που φάνηκε να ετοιμάζει κάτι να προτείνει είναι η Κίνα. Φάνηκε, λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Παρότι οι Αμερικανοί μας είπαν ότι η Κίνα ετοιμάζεται να δώσει όπλα στη Ρωσία. Θέλω με αυτό να κλείσουμε το μεγάλο κάδρο. Ίσως για να προκαταβάλει ή να αυξήσει το σκεπτικισμό απέναντι στην επικείμενη πρόταση ειρηνευτικής πρωτοβουλίας ή ενός σχεδίου, όπως ανήγγειλε ο Γουάνγκ Γουί, είναι ο επικεφαλής, έστω και αν δεν έχει την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών, είναι επικεφαλής του Γραφείου Εξωτερικών της Κεντρικής Επιτροπής, ξέρετε αυτοί οι τίτλοι φοβεροί που υπάρχουν, του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, για να μπορέσει να δώσει ή να προκαλέσει αρνητισμό. Αυτή είναι η πολιτική. Βέβαια, ο Μπλίνκεν συναντήθηκε μαζί με τον κύριο Ουάνγκ Ι στον απόϊχο της κατάρριψης του αερόστατου. Δεν ξέρω τι συζητήσανε ή τι είπε, αλλά εδώ θέλω να σας πω ότι όταν μια χώρα, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακοινώνει ότι τις επόμενες ημέρες, και μάλιστα στις 24 Φεβρουαρίου, θα αναγγελθεί αυτή η πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου από τον Xi Jinping, τον πρόεδρο της Κίνας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην είμαστε αρνητικοί. Ας δούμε πρώτα η Κίνα. Ναι, μεν στέκεται στο πλευρό του Πούτιν, οπότε μπορεί κάποιος να πει, αλλά έχει απόσχει
από τις ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση και δεν τις συμφέρει οικονομικά δηλαδή η παράταση του πολέμου. Και για την παροχή ή τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας προς την Δύση, αλλά και προς το πρόγραμμα «Ένας δρόμος, μία ζώνη». Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε, όπως έχει πει, ήδη έχει κάνει επαφές, να το πούμε, η Κίνα και με τον Μακρόν και με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών. Η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, η Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι περιμένουμε να δούμε και είναι καλοδεχούμενη η πρόταση της Κίνας. Ας μιλήσουμε όμως κάποια στιγμή και για την αναζήτηση εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Έχετε δίκιο. Κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά σήμερα, πρωί Δευτέρας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.